Το μεγάλο στοίχημα η επιστροφή στα Θρανία, είπα αυτά τα δεδομένα που έχει φέρει η πανδημία. Όλοι θέλουμε να γυρίσουν τα παιδιά στο σχολείο. Υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν ενστάσεις. Τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, ακούσαμε την Τρίτη τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επαναλειτουργία των σχολείων και είναι αλήθεια ότι το σύνολο των γονιών περιμέναμε μέτρα για ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Μάλιστα την ώρα που τις τελευταίες μέρες έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά μόλυνσης στις μικρές ηλικίες και ακόμη χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού στους μαθητές. Ναι. Και θα περιμέναμε πραγματικά η Επιτροπή των Εμπειρογνώμων, η Κυβέρνηση, το Υπουργείο να μελετήσουν αυτά που προτείνουμε εδώ και περίπου 2,5 χρόνια. Το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας για να γίνει όσο το γυνατόν ασφαλέστερη διαζώση λειτουργία. Ανταυτού, οι ανακοινώσεις μας δημιούργησαν μια σειρά από ερωτήματα. Όπως, για παράδειγμα, αφού ακούσαμε μόνο αρχικά ότι με ένα επιπλέον. Ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία, κύριε Κοκονά, να το κάνουμε απλό? Ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία σας? Σε μια τάξη 25 μαθητών, ποια οικογένεια θα περιμένει καταρχήν τα κρούσματα να φτάσουν στην πλειοψηφία των μαθητών, να φτάσει το 50-1%? Αν είχαν πραγματικά εικόνα του τι γίνεται στα σχολεία, θα ξέραν ότι με τα πρώτα κρούσματα οι γονείς σταματάμε να στέλνουμε τα παιδιά στο σχολείο. Γινόταν και το προηγούμενο διάστημα, λέτε αυτό. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό συνεχίζεται και σήμερα. Ναι. Εδώ και 2 χρόνια προτείνονται σε κάθε περιοχή από τους δήμους, από τους φορείς, να αξιοποιηθούν κτίρια ώστε να μπουν μαθητές μέσα εκεί για να έχουμε αρέωση των τμήματων. Δεν ανακοινώθηκε τίποτα. Δεν μας είπαν τίποτα για τα επιπλέον χρήματα που χρειάζεται να πληρώνουμε για τις μάσκες υψηλής προστασίας. Ή αναρωτιόμαστε μήπως δεν θα τις φοράνε τα παιδιά μέσα στις τάξεις. Δεν έχει βγει οδηγία βέβαια για την μάσκα υψηλής προστασίας. Ωστόσο, καταλαβαίνω ότι οι περισσότερες οικογένειες θα θέλουν να βάζουν αυτές τις μάσκες στα παιδιά. Λένε επιπλέον ότι με τα self-test θα σταματήσει η υπερμεταδοτικότητα και αυτό περτιέται πάλι στις πλάτες των γονιών. Για τα επιπλέον λέτε τώρα και για τα rapid επίσης σε περίπτωση κρούσματος. Ακριβώς. Αλλά αναρωτιόμαστε, σε περίπτωση κρούσματος, οι γονείς πάλι εμείς δεν θα τρέχουμε να κάνουμε μοριακό τεστ, να πάρουμε άδεια από τη δουλειά μας για να πάμε σε μια δομή να γίνει τεστ? Δεν ανακοινώθηκε τίποτα γι' αυτό, ούτε για δωρεάν μοριακά τεστ. Δεν ανακοινώθηκε τίποτα για τα ολοήμερα προγράμματα που εκεί αναμειγνύονται όλοι οι μαθητές μεταξύ τους, ναι, έτσι, από διαφορετικές τάξεις. Τι θα γίνει όταν νοσήσει ένας εκπαιδευτικός, ποιος θα τον αντικαταστήσει, τι θα γίνει όταν νοσήσει ένας μαθητής και χρειαστεί να μείνει 5 και 6 και 7 μέρες καραντίνα, άδεια θα δοθεί στους γονείς? Τι θα γίνει όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία καμπάνια ενημέρωσης στα σχολεία για τον εμβολιασμό? Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό? Εμείς τέτοια μέτρα περιμέναμε. Είναι βασικά τα ερωτήματα που θέτεται και ως συνομοσπονδία, κύριε Κοκονά. Και τέλος, ένα σημαντικό, η ελάχιστη πάλι στην καθαριότητα είναι σημαντικό κομμάτι για τις απολυμάνσεις των σχολείων. Και ούτε και εκεί έχουμε απαντήσεις.